Έλα, έλα κόρη μου, έλα κόρη μου. Δεν ξέρω, δεν έπεσε κεραυνό στο σπίτι. Μια φορά τα πατήσαμε τα σκουλίκια και σβήσανε τα φώτα. Γαμώ την απεργία σας. Τι γίνεται εκεί πέρα? Σκοτάδια παντού. Τι θα κάνουμε τώρα? Έλα. Μην ταράζεις. Τι έγινε πάλι? Τίποτα, μωρέ, κάτι. Τι κάνεις? Ερούλα, ηρέμησε, τι δεν είπε εδώ. Καλά, αν πιάσεις γραμμή. Μου το... Κάνε μου μια χάρη. Στο ντουλάπι έχει κάτι κεριά. Βγάλε ένα πριν καώ. Σούπα, ένα έφερες. Πάρε τη δέη, Μερούλα. Σε κατουβεί. Τι με λες τώρα? Έλα, τέλειωνε. Τι να μάθεις από αυτούς? Θέλω να πάρω τη μαμά. Κάτσε και πιάσα χαμή. Θα τα πω εγώ, κλείσε. Να απαντάει. Όχι, την περίμενε. Σούπα. Ναι, καλησπέρα. Εμείς εδώ έχουμε μια βλάβη. Πώς? Τι λέει, παιδί μου, τι γίνεται? Ναι, μια βλάβη θέλω να... Πώς? Α, έτσι. Α, τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αντίο σας. Σε καλώδιο κέντρο υψηλής στάσης. Σε δύο ρίτσες θα φτιάξει. Με αυτή την πόλη αμφιβάλλω. Ας μην χάνουμε το κέφι μας, αγάπη μου. Και τι θα κάνουμε? Δύο βήματα μπρος και ένα πίσω, αγάπη μου. Θα μαγειρέψουμε με τον γκάζι, δόξα τω Θεώ. Θα ανάψουμε όσα κεριά έχουμε και θα φάμε ρομαντικά. Χρόνια πάλι. Και πώς θα κόψω τα λαχανικά? Αγάπη μου, με τον τρόπο που τα κόβει η μαμά σου και η γιαγιά σου. Δεν βλέπω. Θα κοπώ. Θα πάρουμε τηλέφωνο τη μαμά. Κόψε τη σαλάτα εσύ. Δεν πιάνει. Μαμά, τι έγινε, έχετε και εσείς σκοτάδι?
είπαν. Ποιος τους πιστεύει τώρα? Μωμό. Ο αδόλφος είναι καλά. Κλείσε το παράθυρο του μπάνιου. Μη βγει και τον πατήσουν στα σκοτάδια. Βεβαίως. Ο μπαμπάς κοιμάται, ε. Μαμά! Μαμά! Τώρα δεν έχουμε και τηλέφωνο. Τα δες! Μιχαήλ, συγγνώμη που ενοχλώ. Μήπως είναι εδώ η Μέρη? Τι λες, ρε Λιάννα. Πέρνα μέσα στο φως. Μέρη μου. Τι ακριβώς συνέβη. Είμαι προετοίμαστη. Ένα κερί, ρε παιδιά. Μια βλάβη, θα φτιάξω. Δεν έχω ένα κερί, ένα φακό, κάτι. Τι έπαθες? Άσε. Όλη τη μέρα προσπαθώ να βρω το χρώμα στο πορτρέτο του Κάρολου και τίποτα. Δεν βγαίνει. Και επειδή δεν βγαίνει, το φόρεσες. Κατερίνα, πού είναι? Στον πατέρα της. Είπε να την κάνει λίγες μέρες φροντιστήριο στα μαθηματικά και την πήρε κάτω μαζί του. Να τα κεριά. Πάντως, αν θέλεις, μπορείς να μείνεις εδώ. Μπα όχι, παιδιά. Ευχαριστώ. Μπορεί να τηλεφωνήσουν. Έχετε τηλέφωνο? Εμείς δεν έχουμε. Ούτε εσύ έχεις. Είναι κομμένα. Λες? Δεν ξέρω. Πάω σπίτι, παιδιά. Καλό κουράγιο. Αχ, σπίρτα. Πω, θα χαλάσουν και τα τρόφιμα. Έλα, μωρό, για όνομα του Θεού. Μην ανοίγεις άσκοπα την πόρτα του ψυγείου. Και τέλειωσε. Ένα βράδυ είναι τα περάσει. Ξέρεις, Μερούλα, καλό ήταν το απόψε. Χρειάζεται που και που να βγαίνουμε από τις συνηθίες μας και να γινόμαστε περισσότερο. Τι ζωή άνθρωποι θα γίνουμε εμείς και τα παιδιά μας? Λαχανοκόφτες, πολυμίξερ, βίντεο. Καταντήσαμε χαμένοι στα ηλεκτρικά μας. Η επικοινωνία μας καθορίζεται από το πόσο ηλεκτρικό καίμε κατά κεφαλήν ημερησίως. Θα πιείς? Λίγο, μωρό. Για τη νύχτα που σκοτίνιασε. Στα χρόνια των παππούδων μας υπήρχε μία φωτιά το βράδυ στο σπίτι και έβλεπες μόλις έπεφτε το φως όλη την οικογένεια μαζεμένη δίπλα της να επικοινωνεί. Ενώ σήμερα, ξεχασμένοι στα ηλεκτρικά μας, είμαστε μαζί και συναντιόμαστε λιγότερο. Εσύ κάποτε χτυπούσες διακριτικά. Μιχάλη, είναι αδύνατο να κάτσω σπίτι μου. Όλη η πόλη είναι στα σκοτάδια. Ούτε τηλέφωνο δεν υπάρχει. Σας πειράζει να έρθω μαζί σας? Όχι καθόλου. Πέρασε. Είμαι καλά τώρα. Αμάνε ρε παιδιά, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκεί μέσα. Φτιάχνω καφέ, θες? Εσείς έχετε γκάζι, ε. Αχ, πια με αυτές τις απεργίες. Πάλι εμείς τα πληρώνουμε. Ναι, λες καλά που δεν είναι καλοκαίρι. Θα μας πνίγαν τα σκουπίδια απ' έξω. Σώθηκες. Μέχρι το καλοκαίρι πιστεύεις πως θα τα μαζέψει κανένας? Τσακωνόντουσαν και από κάτω. Ποιοι? Οι Καραγιαννίδηδες. Οι Καραγιαννίδηδες. Και ποτέ δεν πίστευα πως η Νίνα είχε τόσο πλούσιο λεξιλόγιο. Παιδιά, τι λάχανα αγορά ήταν αυτή. Ακουγόντουσαν σαν να ήταν σπίτι μου. Το τι έλεγαν. Είναι και η Κατερίνα με τον Κάρολο. Αχ, έχω μια ανησυχία. Μια ασφαλής είναι, ρε Λιάννα. Τι φοβάσαι, με τον πατέρα της είναι. Ναι, τι λες εσύ που είσαι άντρας. Αναφέρω κανένα κερί από το σαλόνι. Ναι, πάνε. Πάρε φως. Αφού με τον Κάρολο τα βρίσκεται, ρε Λιάννα. Πάρε φως. Άσε, μωρέ, μωρά και έτσι. Ποιος τα βρίσκει, μωρέ. Αυτός τα βρίσκει όπως θέλει. Αφού και στο δικαστήριο. Έλα, ρε Μέρη. Εσύ είσαι έξυπνο κορίτσι. Από μωρό με είχε. Όλα τα ξέρε για μένα. Στο δικαστήριο μου την έφερε γιατί το ήξερε πως δεν θα το πάλευα το θέμα. Δεν είμαι πλυντήριο η γυναίκα μου. Με δούλευε και από πάνω, κατάλαβες? Είχε βρει την άλλη πριν χωρίσουμε. Στο ίδιο σχολείο τόσα χρόνια δουλεύανε. Μου φόρτωσε και την Κατερίνα να είναι ελεύθερος ο κύριος στη ζωή του. Η σιγανό παπαδιά. Παγιά μου. Τι έπατε? Το πόδι μου. Δώ μου το χέρι σου. Στόπα, Χριστιανέ.
Δεν μου πάρε ένα κερί. Καμώ το σπίτι μου, ρε Μιχάλη, από τι κατατήσαμε. Τα κολοβιβλία σου. Με έπληξε σήμερα. Λίτσα. Ποιος είναι? Μιχάλη. Σιμεών. Πού είσαι ρε Σιμεών? Άναψε κανένα κερί να με δεις. Δεν έχω πρόχειρο. Και ποιος είχε? Όλοι απροετοίμαστοι. Όλοι στα σπίτια. Και αυτή η Μπικ. Τρελάθηκαν όλοι. Τον πατάς, πάρ' το πού. Και γένε το φως. Γεια σου Λιάννα, και εσύ εδώ. Πολλές φιλίες ζεστάθηκαν απόψε, παιδιά. Είπαμε να έρθουμε κι εμείς, λοιπόν. Πού να μείνει σπίτι. Δεν δουλεύει τίποτα σε αυτή την πόλη. Όρεξη για καυγάδες έχουμε. Και πότε δούλευε, ρε Σιμεών? Δουλεύει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Κάτσε ήσυχα, παιδί μου. Μιχάλη, πολιτικολογείς και δεν νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή. Ας καθίσουμε, λοιπόν. Έχουν βγει παιδιά στους δρόμους όλοι, τους τη βάρεσε. Ποτέ απεργίες. Ότι τα ξαφνικά σκοτάδια συνέχεια. Πολλοί θέλουν να τους τρελάνουν. Και έχει μια βροχή. Τι κατάσταση είναι αυτή. Ούτε μέσα ούτε έξω δεν μπορείς να καθίσεις. Δεν έχει ούτε τηλέφωνο. Να το τηλέφωνο. Πρόσεχε, μην καείς. Ξέρω. Τι θα ρίξεις, δεν δοκιμάσαμε. Άμα έχεις το τηλεφωνάκι σου είναι αλλιώς. Ενώ τώρα νιώθεις πως ο κόσμος έχει καταλήξει. Αχ, παιδί μου, κάτσε ήσυχο. Τι έπατε? Να βάλουμε τηλέφωνο. Τι είπες? Στον πατέρα. Βέβαια, εδώ έχουμε περίπτωση συνειδιοκτησίας. Κάτσε εδώ δίπλα. Πού να σταθείς, το σκοτάδι θέλει παρέα. Εμείς φέραμε και ένα μπουκάλι κρασί. Να πέφτει να βαζά. Τώρα, τώρα κάτσε, να πέφτει. Και εγώ με ποιον θα Μέρι. Θυμάσαι φαντάρι τα σκοτάδια. Πώς μας άρεσε τότε ο Τζελτζελές ρε Σιμεών. Άμορε, στο στρατό είχε πλάκα. Μη, καταρχάς, είμαστε τόσα αλάνια παρέα ήμασταν. Αφού θυμάμαι, περιμέναμε να δούμε ποιος θα κοιμηθεί πρώτος, να αρχίσουμε τα πυροφάνια. Εκεί το γλεντούσαμε. Δεν είχαμε και γυναίκες μαζί μας, βρε αδερφέ. Άντε, βάλ' τους δυο να μας κάψουν. Πήρε να την κάνει μαθηματικά. Φροντιστή. Τι άταχτη που είσαι. Ξέρεις. Η μάνα σου που ετούτο, η μάνα σου που το άλλο. Κάτσε, παιδί μου. Για όλα τόσα χρόνια εγώ. Άστο αυτό κάτω, παιδί μου. Δεν φτάνει που έχει μηδωθεί με τη δικιά του. Προσπαθεί να τα φορτώσει όλα πάνω μου. Γιατί σε παρακαλώ, ε? Γιατί? Γυμνή ζωγραφίζει. Επειδή τόσο καιρό τα ανέχθηκα, να γιατί. Πρέπει όμως να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Δεν θα του ξαναδώσω το παιδί να μην παλιό παιδό, ιστερικό. Αμάντια. Εσύ σκυπέδεσαι, Σάμπερ. Ούτε εκείνη η ομορφούλα στη σκοπιά φραγμένη για φαντάρο και την περάσαμε για φάντασμα. Όχι εσύ! Παπα! Και τότε συσκότηση. Α, τα μπερδεύει. Δεν ήταν συσκότηση αυτή. Είχε ξεχαστεί ο λόγο που έφτιαχνε τα καλώδια του ηλεκτρικού και του έπιασε η βροχή. Τα άφησαν κι αυτοί έτσι. Και έμεινε όλο το νησί στο σκοτάδι. Εκείνη να δει ιστορίε από αυτό το βράδυ. Πάντως τώρα που είπες για το κορίτσι, η πιο περίεργη ιστορία που είχα ακούσει για σκοτάδια, πάνε 20 χρόνια τώρα. Ήτανε για εκείνο το φαντάρο στο νοικοταφείο μας. Δεν την ξέρεις, ε? Όχι, για λέγε. Πάνε πάνω από 20 χρόνια που έγινε. Εμείς ακόμα είμαστε στις λάσπες. Κόμπυρες. Πιτσιρίκια. Θυμάσαι. Που παίζαμε μπάλα με τα κρανία από το Θεοφυλάκιο. Άρχισαν πάλι τις πλάδες. Ρασέλ, άστο αυτό. Τότε λοιπόν ήταν ο Νότης ο Νικολαίδης, τερματοφύλακας στους Μαυραετούς. Τα λαμπρά τους χρόνια, ε. Όταν παίζανε για πρωτάθλημα. Όχι τώρα που δίνουν δουλειά στους ανέργους. Δυο μέτρα μπόι το παλικάρι. Τον θυμάμαι γιατί πήγαινα και τον έβλεπα στο γήπεδο μικρός. Τα νάλια στα χέρια του. Υπηρετούσε τη θητεία του. Εδώ, Παύλου Μελά, όπως όλος ο καλός ο κόσμος. Κάποιο βράδυ γυρνούσε από έξοδο. Έξοδος, ξέρεις, ε. Μάντρα, τσουφκάτο. Και μιλημένο στα λαμοφύλακα. Πιο παλιό από εμάς τον κόλπο, Μιχάλη. Ήταν μαζί με άλλον ένα. Συνάντησαν έξω από το εβραϊκό νεκροταφείο στη Λαγκαδά. Ένα κορίτσι ντυμένο στα λευκά. Χιόνιγε στο μάτι. Σαν όνειρο, ε. Ένα πανέμορφο, λευκοντυμένο κορίτσι. Στάγρια μεσάνυχτα. Απέναντι από δύο φανταράκια που δεν είχαν να πάνε στο βαρδάρι.
Ο Μαυροειδής, ο άλλος ο Φαντάρος, είπε στον Νότι φοβισμένα να φύγουν. Θα ξημέρωνε σε λίγο και είχε επενθεί μεροκράτηση η Αυτόβουλος έξοδος. Την κοίταζαν. Τους κοίταζε. Λέξη δεν είπαν. Ο Νότης ταμπόθηκε. «Σκόνη ρε», του φώνασε ο άλλος. «Σκόνη και οπτασίες. Πάμε να φύγουμε». Μη σας τα πολυλογώ. Πήγε κοντά της ο Νότης. Πιάστηκαν χέρι-χέρι και αμίλητοι χάθηκαν μέσα στο εβραϊκό νεκροταφείο. Δεν τον ξανάδανε από τότε. Δεν βρέθηκε τίποτα από αυτόν. Σαν άνοιξε η γη και τον κατάπιε. Αυτή η κοπέλα εκείνο το βράδυ τον τράβηξε σε μια άλλη διάσταση. Δεν μάθαμε ποτέ. Τι μαλακίες λες ρε Σημαίων τέτοια ώρα! Μη βρίζεις σε παρακαλώ μπροστά στο παιδί, άσε με κι εσύ! Ξέρετες, μ' άρεσε αυτό, μαλακίες! Κλείς το στόμα, παιδί! Ζωή σε θύμα μεριστικό! Ξέρετες, Ρανά! Απαράτα μας τις πιο 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 Με πρίξατε! Μόνο μαλακίες κάνει! Σκασμός εσύ! Είδες τι έκανε! Βρε, πίδα μας! Ήσουν πάντοτε ανάγωγη. Άταξο παιδί. Για να μιλήσεις για τον άντρα μου πρέπει να πλύνεις το στόμα σου. Γιατί? Εγώ δεν κερατώ τη γυναίκα μου και χειρίζω. Σημαίων, σκιασμός. Με αντεχάσου που θα μου πεις εμένα ότι ο παρός μου. Δεν πίνεις αλήθεια, θα σε πειράξει. Τι λες καλά. Παράκανες. Δεν βλέπεις, σε πειράζει. Εμένα δεν με βιάζει κανένα. Το κρασί! Έλα, Μιχάλη μου, στάμα. Ναι, που δεν ευλόγησα το κρασί! Ο πατέρας μου πάντα ευλογούσε το κρασί! Σταμάτα να πίνεις, Μιχάλη, θα γίνεις μεθύστακα σαν τον πατέρα σου. Ε, τι να σε πω τώρα. Μιχάλη, θα τη χύψει μετά να κουβέλια στον κήπο. Μιχάλη, Μιχάλη, έλα βρε άνθρωπέ μου, φωνάζω. Τι χύπη, αυτή είναι αναρχική, ρε εσύ, ρε. Τι πετάς τα σκουπίδια σου με σταυλί μου, ρε. Να πας μήνυ σου να τα πετάς. Έλα, ρε. Τι μου πίνεις την κάτω από κάτω. Τι νιάρι. Αλυτάμπουρα. Όχι, ρε. Άσε με, ρε, μερούλα. Άσε με, ρε, μην κάτω από κάτω. Θα του ρίξω καμία. Ρε, τσινάρι. Ρε, δε με κουγιές, θα σου ρίξω. Ρε, κουγιές. Θα τον έξω. Πάστε πια. Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά? Οργή Θεού! Μάζεψε το παιδί σου από εδώ πέρα! Κάτσε κάτω! Σταμάτα να πίνεις επιτέλους! Γεια! Μας έχει πειράξει τα νεύρα, παιδί σου, επιτέλους! Είμαστε άνθρωποι του πολιτισμού εμείς, έχουμε ανάγκη από φως! Πάμε εδώ, ρε παιδιά! Θα σκοτωθούμε εδώ μέσα! Πάμε στο λιμάνι! Εκεί κάτι φως δεν μπορεί! Κανένα παιδί μου! Πώς, αφού βρέχει! Όταν βρέχει ο κόσμος μείνει σπίτια όλο! Καλά λέει! Να πάρουμε τα αυτοκίνητα και να πάμε στο λιμάνι! Όλα μου το παίρνουν! Άμα δεν έχει φώτα και γη, πάει το κράτος! Τώρα πολιτικολογείς και δεν νομίζω πως είναι η κατάλληλη ώρα. Πάμε να φύγουμε, ρε παιδιά! Με συγχωρείτε, ίδρωσαν άνθρωπο. Αφού έχει μα τους κοντάδια. Το είπαμε. Και βαρεμένους, πολλούς βαρεμένους. Τι να κάνουμε στο λιμάνι, αρουραίοι είμαστε. Εδώ είναι ωραία. Τσακωνόμαστε κιόλας. Περνάει η ώρα. Το μόνο. Άμα κουραστώ, θα την ξαπλάρω στον καναπέ. Ενοχλώ. Να βρούμε λίγο φως. Κάτσε, άμα ξημερώσει. Τι λέτε, ρε παιδιά. Θα έρθεις. Εγώ. Πρέπει να μείνω εδώ.
Μπορεί να έρθει ο Κάρλος με τη μικρή. Ο Κάρλος, κορίτσι μου, τώρα εμπαθύνει στην Καμασούτρα. Εσένα δεν πάω. Γιατί, α, είσαι τα διάλογο, ρε. Σταμάμε να ασχολείσαι μαζί μου, επιτέλους. Τι κάνεις, δεν είναι. Πες τον καλύτερο φίλε και τον έκανες μαλάκα. Ας το διάολο, θα φύγω μόνοι. Εγώ πάντως θα πάρω τη μερούλα και θα πάμε μια βόλτα στο λιμάνι. Θα οδηγήσω εγώ. Είσαι καλά σου. Έχεις δει γυναίκες να οδηγάνε. Έχει κιόλα. Ρεύμα δεν έχει. Άσε μας δεν είναι τσόκαρο, έτσι τσόκαρο. Θα πάγαινε ρε. Καλά κάνει και σε χαρακτόλι. Μια πίλα, μια πίλα. Άσε μας για μια πίλα. Και σταμάτα πια τη χέρι. Ό,τι θες να κάνεις. Ωχ, το μαγαζί του Σπύρου. Ρε βρωμιάρι με τις μπύρες σε γνώρισα. Τι κάνεις εκεί ρε, πάμε να τους εισβρέξουμε. Τι κάνεις εισβρέξουμε. Σιγά ρε, μη βαράς ρε πυράκια. Βοήθεια, Μυρούλα, κάμος. Μη, σιγά ρε καπέλα από εδώ, μη βαράς. Πούστη μου, φτιάχτου. Ξύπνα, Μιχάλη μου, ξύπνα. Να το, σωθήκαμε. Ξύπνα, Μιχάλη μου, ξύπνα. Ξύπνα, σωθήκαμε. Σίγουρε, γαμότο. Μιχάλη! Να δώσουμε το παράδειγμα. Δεν είναι αστείο! Πού κρασίλα. Ξύπνα, Μιχαλάκι μου. Μιχάλη! Βάζουμε τάφτες! Ένα νερό κυραφάκι! Ένα νερό κρυότερο! Μεταβούμε στην πλατεία ελευθερίας. Μεγάλη αναταραχή στην πλατεία ελευθερίας. Παρακολουθώ να ξεχνάμε τα δαμονικά. Μ' αρέσει έτσι! Βάγγελιο! Να βγω το φάρο. Ναι. Ναι, ήταν. Με κούρασες όμως. Μιχάλη, περπάτα να σωθούμε. Δυο βήματα μείνανε. Κοιμηθούμε. Πού να πηγαίνουμε τώρα. Μιχάλη, βρέχει.
Έπειρα! Ξύπνα, άνθρωπε! Ξύπνα! Άκουσες τίποτα? Άντε ρε, ακούσα από τις μασέλες και τίποτα άλλο. Φάε, φάε, αν θα καταλάβεις. Κι όμως κάτι ακούστηκε. Έλα, δεσποινής, μαστουρωμένησε. Πώς βρέθηκαν εδώ? Ξύπνα, ξημέρωσε. Μπαταρίες, μωρέ. Μπαταρίες. Όλα έπρεπε να έχουν μπαταρίες, γαμώ τον πολιτισμό σας. Κάνε σε κέντρο. Είναι το μοιάς μας εδώ. Λάς. Σαλσιών. 313, καλή κέντρο. Με λαμβάνει. Αναφέραση. Αναφέρουμε ύπαρξη ζεύγους νεαράς ηλικίας σε μια άγρια κατάσταση. Γνώριμη και κατανοητή. Αναμένουμε ένα στενοφόρο. Εμείς από τη μεριά μας θα σας χαρίσουμε το τραγούδι. Κατόπιν θα επιστρέψουμε στη βάση για σύνταξη αναφοράς τριπλούν. Στοπ. Πάντα με τραβάς μες στην αγκαλιά σου.